Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να διευκρινίσουμε ότι δεν θεωρούμε ότι κατέχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, σε καμία περίπτωση, ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό μας Παναγιώτη. Αγαπητέ αδερφέ Κοροβέση, γεια σου και ο Θεός να σε ευλογεί. Θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι ζητάμε, γιατί το ζητάω στις προσευχές μου και δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που ζητάω. Τι είναι, δεύτερον, τι είναι η μαγεία και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που τον βασανίζουν με μάγια. Όταν προσευχόμαστε, απευθυνόμαστε στο Θεό ή στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είναι άλλωστε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Πώς μπορούμε να τιμήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέσα από την προσευχή μας, ο οποίος πρέπει και να δοξάζεται όσο και ο Θεός και Πατέρας μας. Ναι, αγαπητέ Παναγιώτη, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για την ερώτησή σου, για τις ερωτήσεις σου. Θα αρχίσουμε με την πρώτη. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, ζητάτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Πράγματι, θα διαβάσουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ιωταβήτα 12 και από το 22 εδάφιο. Είπε δε προς μαθητάς αυτού, δια τούτο σας λέγω μη μεριμνάτε, δια τη ζωή σας να φάγετε, με δε δια το σώμα σας τι να ενδυθείτε. Εσείς λοιπόν μη ζητάτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε, διαβάζω από το 29 τώρα, και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρίαν τούτον. Και 31 εδάφιο. Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη φοβού μικρών πίμνιων, διότι ο Πατήρς σας ευδόκησε να σας δώσει τη Βασιλεία του. Άρα λοιπόν η προτροπή του Κυρίου μας είναι να μην μεριμνάμε για το τι θα φάμε, τι θα ενδυθούμε, όπως κάνουν τα έθνη. Να μην είναι αυτή η μέριμνα της ζωής μας, όπως αυτή είναι η μέριμνα των εθνών, δηλαδή των απίστων, δηλαδή αυτών που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, που η μέριμνά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί είναι τι θα κάνω για το φαΐ και για τον ντύσιμό μου, τι θα κάνω για τη φυσική μου ζωή. Εσάς άλλοι να είναι η μέριμνά σας, τα της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό ζητείτε πρώτον, μάλιστα λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Και το ερώτημά σου είναι τι σημαίνει ζητείτε. Αλλού λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Το ζητείτε δεν έχει την έννοια του αιτούμε, του αιτώ, γιατί πάσο αιτών λαμβάνει. Αιτείτε και θέλετε λάβει. Ετώ και λαμβάνω. Αλλά το ζητώ έχει την έννοια του ψάχνω να βρω. Γι' αυτό λέγει ζητείτε και θέλετε ευρύ. Άρα λοιπόν η μέριμνά σας είναι να ψάχνετε να βρείτε τι είναι αυτό που είναι απαραίτητο στη ζωή σας,
να σκέφτεστε, να κάνετε, να προσεύχεστε για να εξασφαλίσετε στη ζωή σας τη Βασιλεία του Θεού. Και αν εξασφαλίσετε στη ζωή σας, βρείτε τη Βασιλεία του Θεού, τότε ο Πατέρας σας ο ουράνιος αναλαμβάνει πάσαν ανάγκη σας, πάσαν χρήαν σας. Ξέρετε τι έχετε ανάγκη. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο είναι να ψάξουμε να βρούμε πώς θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, πώς θα γίνουμε παιδιά του Θεού, πώς το όνομά μας θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι το βασικό και κρίσιμο σημείο που θέλει ο Θεός να μεριμνούμε. Στα της Βασιλείας των Ουρανών. Και όλα ξεκινάνε από το Λόγο του Θεού που λέγει «Ως της εδέχθη τον Ιησούν Χριστόν, σε αυτόν ο Πατέρας εδώ και εξουσία να γίνει τέκνον Θεού». Ωστόσο δέχτηκε, πίστεψε, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, τότε ο Πατέρας τον σώζει, τον αναγεννάει, δε της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα, και αναλαμβάνει την ευθύνη του ο αιώνιος Θεός σαν Πατέρας του, ο Ιησούς Χριστός σαν Κύριος του και Θεός του, και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, σαν η δύναμή του, τη ζωοποίησή του. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Χριστού, δηλαδή πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, απέθανε για τις αμαρτίες μας, ανεστήθηκε δια τη δικαίωσή μας και μεσητεύει τώρα στα δεξιά του Πατρός για μας, πρώτον λοιπόν πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ανεστήθη από τον Πατέρα του για τη δικαιωσή μας και ανεστημένος προσεύχεται για μας, και δεύτερον ομολογεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, σώζεται. Δηλαδή, ο Θεός τον αναγεννάει, του αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό, συγγνώμη, ο Θεός του αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος τον πιστεύει, τον δέχεται, τον αποδέχεται, επικαλείται το όνομά του και ο Πατέρας Θεός τον αναγεννάει, εις ελπίδα ζώσα, το σώζει και του δίνει εντολή να βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, για να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και να ζήσει νέαν ζωή Αναστάσεως. Σύμμορφος δηλαδή με την Ανάσταση του Χριστού. Καθώς αναγεννήθηκε και πέθανε για τον κόσμο, γεννήθηκε για το Θεό και πέθανε για τον κόσμο, άρα έγινε σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, δια του βαφτίσματος έγινε σύμμορφος της ταφής του Ιησού Χριστού και βγαίνοντας από το νερό γίνεται σύμμορφος, καθώς απεκδίθη το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, έγινε σύμμορφος της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μπήκε στη Βασιλεία του Θεού, γράφτηκε το όνομά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και καθώς είναι γεγραμμένο, καταχάρνησε σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο Θεού το δώρον για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ. Άρα κατά χάρη δια της πίστεως είστε σε σωσμένοι. Δηλαδή εισήλθατε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού κατοικεί μέσα σας και εσείς κατοικείτε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα πρέπει κατά την προτροπή του Θεού να ζητάτε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί προς εσάς είναι η επαγγελία, είπε ο Χριστός τότε, είπε ο Απόστολος Πέτρος τότε, και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Αλλά τώρα που αναγεννήθηκες, είναι ανάγκη να προσκαλέσεις τον Ιησού Χριστό, να ζητήσεις από τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είναι ο βαφτίζων πνεύματι Αγίου και Πυρή, να σε βαφτίσει με πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Και από εκεί και πέρα να μένεις, αυτό σημαίνει ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού, να μένεις εξητώντας τη Βασιλεία του Θεού. Πού? Μέσα στην Εκκλησία. Όπως
προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον κάθε μέρα, ήσαν προσκαρτερούντες κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων πρώτον, στην κλάση του Άρτου δεύτερον, στην κοινωνία με τα αλλήλων τρίτον και στις προσευχές τέταρτον. Έτσι, μένοντας στη διδαχή των Αποστόλων, ακούοντας το Λόγο του Θεού, αυξανόταν η πίστη τους. Πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά όχι μόνο αυξανόταν η πίστη τους, αλλά και η πίστη αυξανωμένη είχε έργο, γιατί η πίστη χωρίς έργο είναι νεκρά. Μένοντας στην κοινωνία με τα αλλήλων, αυξανόταν η αγάπη τους. Γιατί ήσαν κοντά ο ένας με τον άλλον, ζούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον, ζούσαν μόνο με τους χριστιανούς, όχι ότι είχαν φύγει από τον κόσμο, ούτε ότι είχαν μπει σε μοναστήρια. Αλλά η κοινωνία τους ήταν μόνο οι χριστιανοί, φίλοι τους και οι αδερφοί τους. Και εκεί μέσα στην τριβή την ανθρώπινη αυξανότανε η αγάπη τους, που είναι απαραίτητο, γιατί η εντολή του Χριστού ήταν να αγαπήσεις τον αδελφό σου, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μένοντας στις προσευχές, ζωοποιούνταν πνευματικά με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που λειτουργούσαν πάντοτε στις προσευχές και λειτουργούν πάντοτε στις προσευχές μέσα στην Εκκλησία και κατηδία. Επίσης, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος κάθε Κυριακή, γιατί λέει η Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας, όποιος τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω την τελευταία ημέρα. Όστις λοιπόν τρώει, διαβάζω από το έκτο κεφάλαιο, όστις τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θα αναστήσω αυτόν την εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης, όστις τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Τρώγοντας λοιπόν και πίνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως διατάζει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε αυξάνεται και η ελπίδα μας, ώστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυξάνεται η πίστη μας, αυξάνεται η πίστη μας με τη διδαχή των Αποστόλων, αυξάνεται η αγάπη μας με την κοινωνία με τα αλλήλων, αυξάνεται η ελπίδα μας με το να τρώμε με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και τέλος με τις προσευχές έρχεται και η δύναμη και η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και η οικοδομή μας σύμφωνα με τη βοήθεια του Θεού και με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό σημαίνει ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως από εκεί και πέρα ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπάκουος στο Λόγο του Θεού, πρέπει να είναι δόκιμος εις το Θεό, να ορθοποδεί το λόγο της αληθείας, να ορθοτομεί στο λόγο της αληθείας και να ορθοποδεί στο λόγο της αληθείας. Δηλαδή, γνωρίζοντας όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του τη δεύτερη προς Κορινθίους, στο έψιλον κεφάλαιο και το 9 εδάφιο, όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις τον Θεό. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διανταμηθεί καθένας κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος κατά έπραξε, είτε αγαθόν είτε καλόν. Ένας άνθρωπος δηλαδή που αγαπάει το Θεό, καθώς αυτή είναι η πρώτη εντολή, που αγαπάει τα αδέλφια του, καθώς αυτή είναι η εντολή του Χριστού και που πράττει τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Αυτός αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό, με τη βοήθεια και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου περπατάει και τελειώνει τον δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν και είναι στερεός και μετακίνητος στην πίστη του Λόγου του Θεού. Πάμε στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Παναγιώτη. Τι είναι μαγεία και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που τον βασανίζουν τα μάγια? Μαγεία είναι και μάγια είναι έργο του διαβόλου, το οποίο πραγματοποιείται με ανθρώπους που είναι παιδιά του διαβόλου. Είναι πολύ κακό πράγμα να ασχολείται ο άνθρωπος με μάγους, με μαγείες και με μάγια. Γιατί μπαίνει πια στο βασίλειο του Σατανά. Και ο Σατανάς δεν παίζεται.
είναι ανθρωποκτόνος από αρχής, θέλει το μισή τον άνθρωπο και θέλει το κακό του ανθρώπου, γι' αυτό και τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που τον βασανίζουν τα μάγια? Ένας τρόπος υπάρχει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις μαγείες. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Να αναγεννηθεί, να δεχθεί το Χριστό και να επικαλείται το όνομα του Χριστού και να προσεύχεται, αφού μετανοεί και εξομολογείται τα αμαρτήματά του στον Κύριο. Είναι γραμμένο ότι η ουδεμία μαγεία δεν έχει δύναμη, το διαβάζω από μέσα, βεβαίως ουδεμία γοητεία δεν ισχύει κατά του λαού του Θεού, ούτε μαντεία κατά του Ισραήλ. Γιατί είναι γεγραμμένο πώς θα ελευθερωθούν οι δικαίως εχμαλωτιστέντες από τις αμαρτίες τους, γιατί τα μάγια πιάνουν στους αμαρτωλούς. Τα μάγια πιάνουν σε αυτούς που δεν έχουν τον Χριστό. Οι μάγοι έχουν δύναμη στους ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό. Πώς λοιπόν θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις επιρροές, τις επιδράσεις του διαβόλου και των παιδιών του? Μόνο αν πιστέψει στον Χριστό. Μόνο αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, μόνο αν γεννηθεί και ιδιαιτέρως αν ζητήσει από τον Χριστό να τον βαφτίσει με το Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, αν ζητάει τη Βασιλεία του Θεού που ανέφερες πιο μπροστά και τη βρίσκει. Παραλαμβάνω, ζητείτε σημαίνει ψάχνω να βρω. Αιτείτε σημαίνει αιτώ για να λάβω. Ψάχνω να βρω, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, μέσα από το Λόγο του Θεού θα βρεις τον τρόπο που ο Θεός θα σου χαρίσει την αιώνια ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού, η γιένουσα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τρίτος ερώτηση, όταν προσευχόμαστε, απευθυνόμαστε στο Θεό ή στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είναι άλλωστε και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, βεβαίως τον Πατέρα, καθώς και η προτροπή του Κυρίου μας όταν προσευχόμαστε είναι Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου κλπ. Προσευχή λοιπόν που συστήνει ο Χριστός σε μας είναι να απευθύνεται προς τον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Χωρίς όμως να πούμε ότι δεν μπορεί να προσεύχεται κάποιος και στον Χριστό, άλλωστε και είναι γραμμένο και αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Βλέπουμε όταν απείλησαν οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, τους μαθητάς του Χριστού να μην κηρύττουν, τότε αυτοί μαζεύτηκαν, προσευχήθηκαν και είπαν «Και τώρα Κύριε Ιησού Χριστέ, βλέψε εις τα σαπηλάς αυτών και δώσει στους δούλους σου να λαλώσει τον λόγον σου με τα παρησίας. Εκτείνουν την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου σου Παιδός του Ιησού Χριστού». Βέβαια η προσευχή και αυτή είναι προς τον Πατέρα. Βασικά η προσευχή είναι προς τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως μπορούμε και να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ σώσε με. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα προσευχόμαστε προς τον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού και προσευχόμαστε στον Χριστό εν το ονόματι του. Τέταρτη ερώτηση. Πώς μπορούμε να τιμήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέσα από την προσευχή μας και ποιος πρέπει να δοξάζεται, ο οποίος και πρέπει να δοξάζεται όπως και ο Θεός Πατέρας? Τι σημαίνει τιμώ? Γιατί λέει η Γραφή στα παιδιά να τιμούν τους γονείς. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Υπάρχει λοιπόν τιμή προς τους ανθρώπους και υπάρχει και τιμή προς τον Θεό. Η τιμή προς τους ανθρώπους έχει σεβασμό και φροντίδα για να τους ευχαριστήσεις ή για να καλύψεις τις ανάγκες τους ή για να τους βοηθάς. Αυτή είναι η τιμή προς τους ανθρώπους. Σεβασμό, αγάπη
για βοήθεια και για οποιαδήποτε παροχή μέσα από τη ζωή μας, μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τη σχέση μας, παροχή τιμής και σεβασμού, αλλά και φροντίδας, περιποίησης, ακόμη και έκφρασης υπηρεσίας. Η τιμή προς τον Θεό είναι κάτι άλλο. Έχει ευσέβεια και ευλάβεια. Ευσέβεια, δηλαδή, καθώς λέει η Γραφή, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εμφανερώθη εν σαρκή. Ευσέβεια δηλαδή έχει αλήθεια, πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και με αλήθεια. Έχει ευλάβεια, δηλαδή με ιδιαίτερη προσοχή να φροντίζουμε το Λόγο του Θεού και να είμαστε υπάκουοι στο Λόγο του Θεού. Η μεγάλη διαφορά είναι η λεπτομέρεια. Μάλιστα στην επιστολή του προς Εβραίους έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο Λόγος του Θεού στο 5ο κεφάλαιο, διαβάζω από το 7ο εδάφιο, ο οποίος Ιησούς Χριστός εν τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Άρα λοιπόν πλησιάζουμε το Θεό με ευσέβεια, γιατί η ευσέβεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Να σέβομαι το Θεό εν αληθεία. Να λατρεύω το Θεό εν αληθεία. Να δοξάζω το Θεό εν αληθεία. Να υπηρετώ το Θεό εν αληθεία. Τιμόσιμο είναι λοιπόν, πλησιάζω το Θεό με ευσέβεια. Με φόβο Θεού. Επίσης, φοβάμαι το Θεό, όχι για να μην με τιμωρήσει, για να μην τον λυπήσω, γιατί είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, είναι ο Σωτήρας μου και ο Λυτρωτής μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο αρχιερέας μου, είναι το μόνο πρόσωπο στο οποίο ανήκει η δόξα, η τιμή και η λατρεία μου. Άρα λοιπόν πώς τιμάω τον Χριστό, τον πλησιάζω με ευσέβεια, με ευλάβεια, με αγάπη, για να τον δοξολογήσω με το στόμα μου και να τον δοξάζω με τα έργα μου. Βέβαια για να τιμήσει κάποιος το Θεό πρέπει να είναι και σε τέτοια κατάσταση που να είναι δεκτή από τον Θεό η τιμή του και η δοξολογία του και η λατρεία του. Δηλαδή πρέπει να είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, δηλαδή πώς πλησιάζουμε το Θεό για να τον τιμήσουμε. Μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας, φέρνουμε μπροστά του, μπροστά στο Χριστό, τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας που κάναμε τελευταία και λείπησαν το Πνεύμα το Άγιο. Εξομολογούμεθα. Φέρνουμε στο μυαλό μας δεύτερον, κάθε άνθρωπο που έχει κάτι εναντίον μας, εμείς έχουμε κάτι εναντίον του. Τον συγχωρούμε και προσευχόμεθα ο Θεός να τον ευλογίζει και ζητάμε από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας αγάπη για αυτόν. Γιατί αν δεν συγχωρήσουμε τα πτέσματα των άλλων, ούτε ο Πατέρας μας μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες δικές μας. Και αφού τακτοποιηθούμε με τις αμαρτίες μας που εξομολογηθήκαμε και με τους ανθρώπους που συγχωρήσαμε και αγαπάμε, τότε ζητάμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάση αμαρτίας. Και τότε, ευάρεστοι εις τον Θεό, τον δοξάζουμε, τον τιμούμε, εκδηλώνουμε την αγάπη μας, τον σεβόμαστε. Προσέχουμε πάρα πολύ, σε μεγάλη λεπτομέρεια, με ευλάβεια, το Λόγο του Θεού και περπατάμε πάνω σε Αυτόν, μένοντας στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Έτσι τιμάμε το Θεό και έτσι χαίρεται ο Θεός στη ζωή μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Παναγιώτη, και συνεχίζουμε.
συνεχίζουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Διαβάζω. Δόξα στον Κύριό μας και το Δημιουργό μας, έχω ακούσει κάποια κηρύγματα και έχω μπερδευτεί, μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τη σχέση του Ιού, του Ιησού Χριστού με τον Μελχισεδέκ, το γιατί είναι οι μόνοι που προσέφεραν άρτον και ίνον σε όλη τη γραφή και το αν ο Υιός του Θεού μπορεί ακόμη και σήμερα να παρουσιαστεί στους ανθρώπους με κάποια σαρκική μορφή και όχι την αναστάσιμη μορφή του. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος μας να σας δίνει πλούσια τα ελέη του και να συναντηθούμε την εσχάτη μέρα στον αέρα. Αμήν. Αγαπητέ Παναγιώτη, ανώνυμε συγγνώμη, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το θέμα λοιπόν είναι ο Μελχισεδέκ. Η ερώτησή σου είναι περί του Μελχισεδέκ. Ας δούμε όμως μέσα από το Λόγο του Θεού που αναφέρεται για το Μελχισεδέκ. Διαβάζω πρώτα από τη Γένεση που είναι η πρώτη φορά και που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού για το πρόσωπο αυτό, το μυστηριώδες στην αλήθεια, Μελχισεδέκ, που σημαίνει βασιλεύς Σαλήμ, βασιλεύς δικαιοσύνης και βασιλεύς ειρήνης. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Ιωτά Δέλτα και το εδάφιο 18. Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερε έξω άρτον και ίνον, ή το δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησεν αυτόν και είπε προς τον Αβραάμ, ευλογημένος ο Αβραάμ παρά του Θεού του υψίστου, ότι στις έκτισε τον ουρανό και τη γη, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως τις παρέδωκε τους εχθρούς του εις την χείρα σου. Και ο Αβραάμ έδωκε εις αυτόν δέκατον από πάντων, αναγνωρίζοντας έτσι την ιεροσύνη του. Δίδοντας δέκατα, ανεγνώρισε ότι είναι ιερεύς, αλλά ταυτόχρονα και βασιλεύς δικαιοσύνης και ειρήνης. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η εμφάνιση λοιπόν του Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αγιερολόγητος, δεν ξέρουμε μέσα στη γραφή, ενώ για όλους όσους αναφέρεται ο Λόγος του Θεού γνωρίζουμε τη γενεολογία του και δεν ξέρουμε και το θάνατό του. Γι' αυτό και θεωρείται ιερεύς, αλλά και ο προφητικός λόγος του Θεού στο Ρογιώτα κεφάλαιο, στο 110 κεφάλαιο αναφέρεται γι' αυτόν, είναι ο ψαλμός που αναφέρεται για το Μεσσία. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. «Κείπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου», Ρογιώτα ψαλμός, «κάθω εκ δεξιών μου και ως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Εκτισιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος τη ράβδο της δυνάμεώς σου, κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη μέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Οι νέοι σου θέλουν συνείστε εις έως η δρόσος, η εξερχομένη εκ της μήτρας της αυγής». Και εδώ τέσσερα εδάφιο. «Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ σε ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη μέρα της οργής αυτού». Δηλαδή προφητεύει ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, ο προφητικός Λόγος του Θεού, ότι ο Μεσσίας, ο ερχόμενος Μεσσίας, ο Χριστός, δεν θα είναι, όπως βεβαίως έχει προφητεύσει και αλλού, εκ της τάξεως του Αρών, δεν θα είναι εκ της οικογενείας του Λεβί, που ήταν όλοι ιερείς, αλλά θα είναι ιερεύς μεν, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Πολύ πριν γεννηθεί ο Λεβί ή και ακόμη και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, τα παιδιά του Αβραάμ. Έχει προφητευτεί λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός θα γίνει ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και στην επιστολή προς Εβραίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει πάρα πολύ λεπτομερώς, θα τολμούσα να πω, για τον Μελχισεδέκ και για τη σχέση του Χριστού με τον Μελχισεδέκ. Διαβάζω πρώτα από το 5ο κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο. «Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε τον εαυτό του δια να γίνει αρχιερεύς», από το 4 καλύτερα, «και ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην του να είναι αρχιερεύς, αλλά μόνο ο καλούμενος υπό του Θεού καθώς και ο Αρών.
Δηλαδή γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάποιος από μόνος του ιερεύς, αλλά αυτόν τον οποίον καλεί για την υπηρεσία της, την ιερατική, ο Θεός, όπως κάλεσε τον Ααρών. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το 4, και ουδής λαμβάνει την τιμή ταύτην σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού καθώς και ο Ααρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε μόνος του τον εαυτό του για να γίνει αρχιερεύς, αποφάσισε μόνος του να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλής σας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ σήμερον εγώ σε γέννησα και αναφερόμενος εις την Ανάστασή του, άρα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, είπε, «Σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ», που το διαβάσαμε στον Ψαλμό των 110. Όμως, λέει με λεπτομέρειες πλέον ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο, τα περί του Μελχισεδέκ. Και διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. «Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι βασιλεύς Σαλήμ», βασιλεύς του Θεού του Υψίστου, «ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων στα Σόδωμα και στα Γόμορα και ευλόγησε αυτόν», ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τον Αβραάμ, «εις τον οποίον ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατον από πάντων των λαφύρων», και αυτό σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος του Αβραάμ γιατί τον ευλόγησε, και ο Αβραάμ ομολόγησε την ιεροσύνη του, γι' αυτό του χώρισε και του παραχώρησε τα δέκατα των λαφύρων. Και συνεχίζω. «Ο οποίος πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς ειρήνης», που σημαίνει «έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ», το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης. Άρα λοιπόν, βασιλεύς δικαιοσύνης, ερμηνεύεται ο Μελχισεδέκ, και βασιλεύς ειρήνης. Και εξηγεί τώρα. «Απάτορ», προσοχή, γιατί μιλάει για τον Χριστό που έγινε αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ποια είναι η τάξη του Μελχισεδέκ λοιπόν? «Απάτορ», χωρίς πατέρα. «Αμήτορ», χωρίς μητέρα. «Αγενεαλόγητος», δεν έχουμε την γενεαλογία του. «Μη έχουν μήτε αρχήν ημερών μήτε τέλος ζωής», καθώς κανείς δεν ξέρει πότε γεννήθηκε και πότε πέθανε. «Αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει ιερεύς πάντοτε». Δηλαδή, όμοιος, εξομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο πραγματικά μέσα από το μυστήριο του Θεού βγαλμένο, που παραμένει ιερεύς πάντοτε, καθώς έχει εξομοιωθεί με τον Υιόν του Θεού. Έχει αφομοιωθεί με τον Υιόν του Θεού. Και συνεχίζει το 4 εδάφιο. «Στοχαστείτε δε πόσο μέγας ήτο ο Μελχισεδέκ, εις τον οποίον ο Αβραάμ, ο πατριάρχης, έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των Υιών του Λεβί λαμβάνουν στην ιερατείαν, έχω συνεντολή να αποδεκατώνουν των λαών κατά τον νόμο του τέστη τους αδελφούς αυτών και τι εξελθόντες εκ της οσφίως του Αβραάμ. Εκείνος όμως ο οποίος δεν εγενεαλογεί το εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ, ενώ οι ιερείς κατά την τάξη του Ααρών εδεκάτωναν το λαό του Θεού. Αυτός όμως που δεν έχει γενεαλογία εδεκάτωσε τον πατέρα της πίστεως, τον Αβραάμ, και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας του Θεού. Χωρίς δηλαδή καμία αντιλογία, το μικρό τον ευλογείται επί του μεγαλύτερου. Άρα ο Μελχισεδέκ είναι μεγαλύτερος, καθώς είναι αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, από τον μικρότερο που είναι ο Αβραάμ. Και εδώ, μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν στη δέκατα, εκεί δεν λαμβάνει, ο μαρτυρούμενος ότι ζει και δεν έχει αρχή, ημερών και τέλος. «Και δια να είπω ήτο, ούτο, δια το Αβραάμ, και ο Λεβί ως της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη». Δηλαδή και αυτός που ελάμβανε τα δέκατα του λαού Ισραήλ, και αυτός απεδεκατώθη. «Διότι εν τη οσφή του πατρός αυτού ήτο έτη,
όταν συνάντησε αυτόν ο Μελχισεδέκ. Απεδεκατώθη αφού απεδεκάτωσε ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ. Εάν λοιπόν υπήρχε τελειώτης διαλυβητικής δικαιοσύνης, ποια είναι η ανάγκη να ηγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι να ηγερθεί ιερεύς που να λέγεται κατά την τάξη Αρών? Τούτο έγινε διότι δεν υπήρχε τελειώτης με την ιεροσύνη κατά την τάξη Αρών. Διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει μέσα από το Λόγο του Θεού μετάθεση της ιεροσύνης. Μετατίθεται λοιπόν η ιεροσύνη από την ιεροσύνη κατά την τάξη του Αρών στην ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φιλής μετήχεν, δεν είναι το εκ της φιλής του Λεβί, αλλά εκ της φιλής του Ιούδα, εκ της οποίας κανένας ποτέ δεν επλησίασε στο θυσιαστήριο. Εκ της φιλής του Ιούδα κανένας δεν επλησίασε στο θυσιαστήριο, γιατί στο θυσιαστήριο με βάση το νόμο του Μωυσή, μόνο εκ της φιλής του Λεβί μπορούσαν να πλησιάσουν. Επειδή λοιπόν είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανήτηλεν ο Κύριος ημών, ο Ιησούς Χριστός, εις την οποίαν φιλήν ο Μωυσής τίποτα δεν είπε περί ιεροσύνης, περισσότερον λοιπόν φανερόν είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος αρχιερέας που εγείρεται κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ. Κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ. Εδώ τώρα έχει σημασία, γιατί υπάρχει και μία άποψη ότι ο Μελχισεδέκ ήταν η σαρκική εμφάνιση του Χριστού, πράγμα το οποίο δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα το ξεκαθαρίζει. Και περισσότερον έτη κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Γι' αυτό και ο Μελχισεδέκ ήταν αφομοιωμένος κατά την ομοιότητα του Υιού του Θεού. Και ο καινούριος ιερεύς ο οποίος εγείρεται είναι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ. Δηλαδή υπήρχε μία ομοίωση ιεροσύνης. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερεύς, δεν ήταν Υιός του Θεού, αλλά όμοιος με τον Υιόν του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κατά την ιεροσύνη όμοιος με τον Μελχισεδέκ. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν μας φανερώνει η Γραφή ότι η Μελχισεδέκ ήταν η ανθρώπινη, η σαρκική εμφάνιση επί της γης του Υιού του Θεού. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερεύς, όμοιος με τον Υιόν του Θεού που επρόκειτο να έρθει επί της γης. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όμοιος κατά την ιεροσύνη με τον Μελχισεδέκ. Συνεχίζω λοιπόν. Διαβάζω το 15 πάλι. Και περισσότερον ότι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, δεν έγινε από τον νόμο του Μωυσή, αλλά κατά την δύναμη της ζωής της ατελευτήτου, της αιώνιας ζωής. Διότι μαρτύροι λέγον ότι εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, γι' αυτό είναι ατελεύτητος η ιεροσύνη, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή όπως ο Μελχισεδέκ. Είναι αγενολόγητος, δηλαδή δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού πώς γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε. Βεβαίως κάποτε γεννήθηκε και από κάποιους γεννήθηκε. Υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ούτε μας φανερώνει ο Λόγος του πότε πέθανε. Βεβαίως και κάτω πότε πέθανε. Αλλά είναι ο τύπος της ιεροσύνης, του ιερέως, του μελλοντικού που θα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν από το 15 εδάφιο. Και περισσότερο ότι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν έγινε κατά νόμο σαρκικής εντολής, τον νόμο του Μωυσή, αλλά κατά τη δύναμη της ζωής της ατελευτήτου. Γιατί? Διότι μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού ότι εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ιερεύς εις τον αιώνα
σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Θεού, ο ερχόμενος, Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερχόμενος ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος απέθανε για τις αμαρτίες μας, ανεστήθη κατά το λόγο του Θεού, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα. Διότι αθέτησης, 18 εδάφιο, μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής, δια το εσθενές και ανοφελές αυτής. Αθετείται λοιπόν, τελειώνει η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ και μετατίθεται η ιεροσύνη, τελειώνει η ιεροσύνη κατά την τάξη του Ααρών, τελειώνει και μετατίθεται η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γιατί, διότι δεν υπήρχε τελειώτης της ιεροσύνης εκείνης και γιατί δεν ήταν αιώνια. 18 λοιπόν, διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής, δηλαδή ιερεύς κατά την τάξη του Ααρών, δια το ασθενές και ανωφελός αυτής, επειδή ο νόμος κανέναν δεν έφερε στο τέλειο. Άρα οι ιερείς δεν πρόσθεσαν τελειότητα, δεν έφεραν σε τελειότητα κανένα των ανθρώπων ιερείς κατά την τάξη του Ααρών. Έγινε δε επισαγωγή ελπίδος καλυτέρας, δια της οποίας πλησιάζομεν στο Θεό. Ήρθε τώρα δηλαδή μια άλλη ελπίδα για να πλησιάσουμε το Θεό. Όχι με τους ιερείς κατά την τάξη Ααρών, αλλά με τον ιερέα και μάλιστα αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και καθώσον δεν έγινε ιερεύς χωρίς ορκομοσία, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσία, ούτως δε μετά ορκομοσίας έγινε ιερεύς δια του λέγοντος προς αυτόν. Δηλαδή οι ιερείς εκείνοι δεν έγιναν με ορκομοσία, εξ ανάγκης έγιναν από το Θεό για να υπάρχουν κάποιοι να εργάζονται, να λειτουργούν και να μεσητεύουν, να προσεύχονται υπέρ των αμαρτιών της σαρκός του λαού Ισραήλ. Αλλά δεν έγιναν αποδεχτοί στους αιώνες των αιώνων σαν ιερείς σε μικρό, για μικρό χρονικό διάστημα. Όμως ο ιερεύς ο αιώνιος έγινε με τορκομοσίας, καθώς είναι γεγραμμένο, όμως σε Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύσε ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάλξη Μελχισεδέκ με τον ψαλμό 110. Κατά το σου τον ανώτερος διαθήκης εντιγκίτης έγινε ο Ιησούς. Με θόρκου λοιπόν έγινε ανώτερος μεσίτης, ανώτερος εγγύητης, ανωτέρας διαθήκης εγγύητης ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένουσιν. Εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα έχει απαράβατον την ιεροσύνη. Δεν μπορεί να του την πάρει κανείς. Αμετάθετη τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να την παραβιάσει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Όθεν δύναται αυτός που έχει απαράβατον την ιεροσύνη και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα και το μεγάλο μυστήριο. Οι ιερείς Ααρών δεν έφεραν σε τελειότητα, δεν έφεραν σε σωτηρία κανένα των ανθρώπων, γιατί κανένας δεν σώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη από τον νόμο. Γιατί είναι αδύναμος ο άνθρωπος να εκπληρώσει τον νόμο. Φέρνοντας όμως ο Θεός έναν άλλον ιερέα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, τον προφητευμένο Μεσσία Χριστόν Ιησούν, τον μόνο Μεσσίτη μεταξύ του Θεού και ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχει ούτε άλλο όνομα μεταξύ Θεού και ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν, είναι αυτός ο οποίος δύναται να σώζει εντελώς, φοβερό αυτό, εντελώς, τελείως, τους προσερχομένους εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού, καθώς ζει πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Ζει πάντοτε και μεσητεύει πέρα αυτών. Δηλαδή η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού είναι βεβαία και ασφαλής όσο ο άνθρωπος θέλει να παραμένει. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει, βεβαίως χάνει τη σωτηρία του. Αλλά κανένας δεν μπορεί
να απολέσει αυτόν που προσέρχεται, γι' αυτό λέει τους προσερχομένους, όχι αυτούς που προσήλθαν, αυτούς που συνεχόμενα προσέρχονται, τους προσερχομένους εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού, καθώς ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ αυτών, δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Άρα όποιος πλησιάζει τον Χριστό, όποιος προσέρχεται στο Θεό δια του Ιησού Χριστού που είναι ο αρχιερέας κατά τάξη Μελχισεδέκ, είναι εντελώς σωσμένος. Αν πάψει να προσέρχεται, να προσέρχεται στον Θεό δια του αρχιερέως κατά τάξη Μελχισεδέκ Ιησού Χριστού, σταματάει και η σωτηρία του. Διότι τούτος αρχιερέας έπρεπε σε εμάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ο οποίος δεν έχει καθημέραν ανάγκη ως η αρχιερείς κατά τάξη Αρών να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο όταν προσέφερε τη μοναδική θυσία τον εαυτό του σαν αμνός του Θεού που ήλθε για να πάρει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμία. Ο λόγος όμως του Θεού, ο λόγος όμως της ορκωμοσίας, όμως είσαι αυτόν, σύ θα είσαι αρχιερεύς εις τους αιώνες των αιώνων κατάξει Μελχισεδέκ, Ψαλμός 110, ο λόγος όμως της ορκωμοσίας, της μετά τον νόμο, κατέστησε τον Υιόν, αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι τετελειωμένος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητέ αδελφέ μου ανώνυμε, περί του Μελχισεδέκ, του ιερέως, που εμφανίστηκε στον Αβραάμ και ο Αβραάμ του έδωκε τα δέκατα και προσέφερε άρτων και νήνων, όπως ο Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, το μέλλοντα, τον Μεσσία, καθώς και ο Υιός είναι όμοιος με τον Μελχισεδέκ κατά την ιεροσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για την ερώτηση που μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ ωραίο θέμα του Μελχισεδέκ και του και της ιεροσύνης του Ιησού Χριστού, καθώς είναι αρχιερέας εις τους αιώνες των αιώνων, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και με τη χάρη του Χριστού θα τα ξαναπούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Ο Θεός μαζί σας.